φανταστείτε μια θερμοκοιτίδα στη μέση του σαλονιού σας, μέσα στην οποία επί 9 μήνες μεγαλώνει το μωρό σας. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε απαρέγκλιτα την καθημερινότητά σας, αρκεί να μην ξεχνάτε να φροντίζετε τακτικά για την τροφή του. Είναι απλώς μια ιδέα φοιτητών από την Ολλανδία. Θέτει ωστόσο με αρκετό χιούμορ το ζήτημα των ορίων της επιστημονικής και τεχνολογικής παρέμβασης στη ζωή μας. Οι φοιτητές της Σχολής Σχεδιασμού Προϊόντος του Άνχεμ στάθηκαν κριτικά απέναντι στο θέμα και με αυτό το κόνσεπτ θερμοκοιτίδας που δημιούργησαν παρουσίασαν μια εκδοχή του πώς θα μπορούσε να αντικατασταθεί η γυναικεία μήτρα και να καταργηθεί ουσιαστικά η εγκυμοσύνη. Στο project τους, οι μελλοντικοί γονείς είναι σε θέση να παρακολουθούν στενά την ανάπτυξη του μωρού τους, να του μιλούν, αλλά από την άλλη να συνεχίζουν τις καθημερινές τους ενασχολήσεις ανενόχλητοι. Η πιθανότητα να γίνει μια μέρα πραγματικότητα αυτή η ιδέα δεν είναι μικρή, λένε οι φοιτητές, και δείχνουν το παράδειγμα του βιοσάκου, ενός συστήματος τεχνητής μήτρας που ανέπτυξαν προσφάτως επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Παίδων της Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσα στον οποίο κατάφεραν να επιβιώσουν 8 πρόωρα αρνάκια επί 4 εβδομάδες. Στο σχολείο του μέλλοντος, αλγόριθμοι εξατομικεύουν τα μαθήματα και τα προσαρμόζουν στις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Η παρουσία του δασκάλου δεν είναι απαραίτητη, στην τάξη τουλάχιστον, γιατί κατά τα άλλα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη κάθε παιδιού μέσα από μια κάμερα που καταγράφει τα πάντα. Αυτό είναι το Alt School, μια ιδέα ενός πρώην στελέχους της Google, όπου η γνώση είναι προσωπική υπόθεση. Η ατομική εκπαίδευση είναι σίγουρα αποτελεσματική, είναι ωστόσο και εξαιρετικά ακριβή. Αν όμως αυτή τη δουλειά την αναλάμβαναν οι υπολογιστές, η Silicon Valley επενδύει ήδη στον τομέα και το Alt School δεν είναι παρά μία από τις πολλές ιδέες που δοκιμάζονται. Στην πλατφόρμα του, αποτέλεσμα στενής συνεργασίας εκπαιδευτικών και προγραμματιστών, οι αλγόριθμοι διαμορφώνουν προσωποποιημένες λίστες μαθημάτων ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις αλλά και την αντίληψη των μαθητών. When you're trying to create a personalized experience for kids, you need a bunch of different tools together. The platform allows you to do that in one place. Ο ίδιος ο αλγόριθμος εξάλλου, όσο τροφοδοτείται με δεδομένα, εκπαιδεύεται και βελτιώνεται διαρκώς. Kids have agency over their learning. They can pick and choose what they're going to work on and manage their own time and manage their own projects. Ολόκληρη η εκπαιδευτική διαδικασία βιντεοσκοπείται, ώστε να είναι σε θέση οι εκπαιδευτικοί να προτείνουν αλλαγές ή διορθώσεις στο πρόγραμμα κάθε μαθητή ανάλογα με την ανταπόκρισή του. 8 σχολεία συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στο δίκτυο Alt School, καθένα εκ των οποίων έχει από 35 μέχρι 120 μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Στόχος του εμπνευστή του Alt School, Max Vendila, ωστόσο, είναι να προωθήσει την πλατφόρμα του σε όλα τα σχολεία. Εδώ όμως εγείρονται και οι ενστάσεις. Όπως πιστεύουν οι επικριτές, η τόσο τεχνολογικά καθορισμένη μαθησιακή διαδικασία περιορίζει τον εκπαιδευτικό σε έναν απλό διαχειριστικό ρόλο, στερώντας του τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει δημιουργικά με τον μαθητή του.